Τι βλάβη έχουμε? Τι βλάβη Ορίστε. Έχουμε, τι βλάβη έχουμε, η πλακέτα. Είχαμε... Αντικατεστούμε μία με νέα τεχνολογία συσκευή, διότι η προηγούμενη που υπήρχε δεν υποστηριζόταν πλέον από ανταλλακτικά και δεν μπορούσαμε να την επισκευάσουμε. Μέχρι που να ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα μπει καινούργια και αμεταχείριστη σε αυτό το σημείο, όπως και σε άλλα τρία σημεία της Καλαμάτας. Οπότε να υποθέσουμε ότι δύσκολα θα ξαναδούμε βλάβη. Ναι, το πιο πιθανό είναι αυτό. Ήταν, η προηγούμενη ήταν μια συσκευή, μοντέλο του 1974. Για να καταλάβει ο κόσμος, ας πούμε, τι τεχνολογία ήταν. Τώρα βάζουμε μια σύγχρονη και θα μπει μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενός διαγωνισμού που θα τρέξει σε λίγες μέρες, μια σημερινής τεχνολογίας. Τα άλλα δύο σημεία ποια είναι? Το δεύτερο σημείο είναι στη συμβολή των οδών Ακρίτα και Παπαφλέσσα, στο τρίτο δημοτικό. Το τρίτο σημείο είναι στον κόμβο του Ζαφύρη. Και το τέταρτο σημείο είναι στο νοσοκομείο, ο οποίος και αυτός βγάζει πολλά προβλήματα και δυστυχώς δεν μπορούμε και εκεί να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί δεν είναι απλά ηλεκτρολογικά θέματα, είναι ουσιαστικά ένα κομπιούτερ αυτό που βλέπουμε αυτή τη συσκευή. Το συνεργείο έχει έρθει από την Αθήνα, έτσι? Το συνεργείο είναι γνωστή εταιρεία πανελλαδικά στο χώρο αυτό. Εντάξει, τι ζήμες, θα το πούμε. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Οπότε να ευχηθούμε να τελειώσει τα λεπορία, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο σημείο και πολύ σύχναστο. Και τώρα 3 μέρες έχουν, υπάρχουν προβλήματα.